Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά και σε όλους. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας. Με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο. Δηλαδή έχουν κάνει κέρδη. Η κεντρική Ένωση του Ελλάδα τι κάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάζει όλους εσάς, βάζει όλη τη χώρα να δημιουργήσει για την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα. Άρα λοιπόν, κύριε Γιάννη Τσιάνη, είμαι εδώ για να δώσω και την βαρύτητα, αλλά και την αίσθηση σε όλα τα παιδιά ότι αυτό το οποίο δημιουργούν δεν είναι πάει χαμένο. Γιατί ακολουθούν πολλά ακόμα βήματα από την κεντρική ως Δήμων Ελλάδος, ώστε όλες οι ιδέες αυτές να γίνουν μια καλή πρακτική για τους πολίτες. Γιατί αυτό έχει σε τι είναι η κοινωνία, δηλαδή οι ίδιοι πολίτες. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, προχωράμε και να πω ότι είναι καλά που είχα την πρόεδρο της Χέρη τώρα. Είναι στην Πελοπόννησο, εδώ που και εγώ ανήκω και δραστηριοποιούμαι ως δήμαρχος. Και από ό,τι είδα τα στοιχεία είναι από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουμε δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα. Για άλλη μια σειρά, το προηγούμενο είχα μια σχέση. Είναι από στερεά να το που για απλά για να δείξει την διαφορά του. Ότι με το πρόσωπο μέσα μπορεί και ακόμα δημιουργεί και με την μέρα. Ας περιμένουμε όλους στην Αθήνα και να ξέρετε ότι στόχο μας είναι να ανέβουμε όλα τα παιδιά από αυτό τέλος Ιουνίου. Πέρα από αυτούς τους τρεις πρώτους που θα καλύψει ο Δήμος κλπ. Θα βρούμε εμείς τρόπο, και αυτό το μήνυμά μου, να ανέβουμε όλα τα παιδιά στην Αθήνα. Όλες οι ιδέες μάλλον στην Αθήνα. Γίνεται για εσάς. Άρα δεν προλαβαίνετε εσείς από το μεγαλύτερο γεγονός της χώρας μας στον τομέα και στο ίδρυμα Νιάρχου που είναι από τα πιο σύγχρονα κτίρια της χώρας μας στον χώρο του πολιτισμού. Αυτές λοιπόν τις ίδιες σκέψεις έχουμε καλή επιτυχία σε όλους σας. Να ξέρετε ότι η αυτοδιοίκηση, η κακολογημένη αυτοδιοίκηση όπως το λέγε κάποιος, δηλαδή αυτή η κακιά εισαγωγικά αυτοδιοίκηση που προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία είναι εδώ, είναι η μόνη όμως η οποία προσπαθεί να βάλει τους νέους στο παιχνίδι, να δημιουργήσει για τον πολίτη ιδέες οι οποίες θα προσθούν. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά ακόμα να δούμε την αυτοδιοίκηση και πιστέψτε με, έχουμε και όρεξη και δύναμη. Καλή συνέχεια.